έχεις κι άλλη. Ακόμα δεν έχεις κι άλλη μία από άπειρες, δες. Ο Στέλιος είπε όχι, είναι μαλακές αυτές. Είπε, δύο είναι αρκετές, είπε. Και εσύ φυσικά με το χέρι σου μην κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά ο Στέλιος είπε όχι. Μα τώρα είπαμε με τα κορίτσια να την ανοίξουμε. Δεν είναι τα κορίτσια μόνο, όμως είναι τα χώρια να μιλήσουμε. Άστε λίγο πώς είναι να πάμε. Την άνοιξα σχεδόν. Το μαράκι και όπως και εμείς με καλή πρόθεση πήγαμε να κόψουμε άλλη μια καρύδα και δεν ξέραμε, δεν είχαμε μετρήσει ακριβώς, έπρεπε να κόψουμε δύο αντί για τρεις. Και κάναμε το λάθος και κόψαμε δύο και κόψαμε τρεις. Όση ώρα μαζεύαμε ξύλα και προσπαθούσαμε να φτιάξουμε τη φωτιά, ήρθε η Ελένη και μου είπε ότι τελικά κόψαμε τρεις καρύδες. Και απλά ξαφνιάστηκα. Όλοι μαζί τρώμε και όλοι μαζί πεινάμε. Και εγώ θα φάω την τρίτη καρύδα και εγώ θα πεινάσω μαζί μετά. Απλά θεωρώ ότι είναι ούτε μπαμπούλα είμαι, ούτε ο μπαμπάς είμαι εδώ κανενός. Και γι' αυτό είπα στη Μαρία ότι δεν υπάρχει λόγος να μας ζητάει σε μένα συγγνώμη. Εγώ απλά απόρρισα γιατί θεώρησα ότι επειδή όταν μετράμε κόκο το ρύζι μας, ότι θεωρώ ότι θα ήταν καλό όλοι μαζί να συζητάμε και, και γενικά τις μερίδες του φαγητού. Στέλιο, συγγνώμη εδώ, μην για την καρύδα, απλά ήταν δικιά μου... Παιδί μου, δεν είναι λόγος απλά να ζητάμε συγγνώμη. Απλά ήταν όλες από κάτω και λέω έχουμε πάρα πολλές. Καταλαβαίνεις. Δεν έχουμε. Όπως έχουμε υπολογίσει τις προμήθειες, το έχουμε κάνει το κάθε άτομο να τρώει από μία μικρή κουταλιά ρυζιού, έτσι ώστε να μας φτάσει για όλους και για τις 7 μέρες. Πιστεύω ότι μέχρι τώρα τα έχουμε πάει αρκετά καλά, διότι το συνδυάζουμε με καρύδα και ό,τι άλλο βρούμε εδώ στην παραλία. Οπότε πηγαίνει καλά και δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα μέχρι τώρα. Είμαστε στο πολύ όριο, παιδιά, με το φαγητό, το βλέπετε άλλωστε. Εντάξει, οκ, αύριο θα είμαστε κομπλέ. Εντάξει, δεν είναι να ζητάς εμένα σίγουρα, δεν είναι θέμα συγγνώμη. Εντάξει, τέτοια λάθη καλό είναι να γίνονται για να μαθαίνουν και οι επόμενοι να μην ξαναγίνονται. Είναι καλό που γίνανε πρώτη φορά, τώρα που είναι πρώτη εβδομάδα, παρά να γίνουν αργότερα που θα είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα της τροφής. Ποιο γκλέμε. Τις καρύδες. Τις καρύδες. Τα δέντρα. Τις σταμένες μας καρύδες. Δεν έχω ασχοληθεί με το να μοιράσω εγώ το φαγητό, το αφήνω σε άλλους. Εγώ απλά το μετράω όταν το τρώω. Σε τρεις κουταλιές το έχω φάει. Thank you.